Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Χιλιάδες ΕΡΕΗ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε από τον Φοιτητικό Σύλλογο της Σχολής Μηχανικών του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟΝ, τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών και από τον Δημοκρατικό Σύλλογο ΣΕΡΟΝ στην κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ, προκειμένου να εκφράσουν την οδύνη και την οργή τους για τους δεκάδες νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στις ΕΡΕΣ το βασίλη στα τέμπη φοιτητές, στο βόμβο του τέτους χάνονται ζωές. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζεμένοι προκειμένου να δηλώσουμε την οργή και την αγανάκτησή μας σχετικά με το γεγονός που συνέβη στα Τέμπη. Είμαστε αγανακτισμένοι και οργισμένοι φοιτητές, αλλά και γενικά νέοι, που καθημερινά δεν αισθανόμαστε την ασφάλεια, γι' αυτό και απαιτούμε και ως φοιτητικός σύλλογος ασφαλής πανεπιστήμια, ασφαλείς μεταφορές και γενικά ασφάλεια στην καθημερινή μας ζωή. Φέτος 8 του Μάρτη είναι όλα αλλιώς. Φέτος την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν γιορτάζουμε, φωνάζουμε. Για τις μανάδες που θρυνούν τα παιδιά τους. Για τα παιδιά που θρυνούν τους συμφοιτητές τους. Για τους μαθητές που χάσανε το συμμαθητή τους. Με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις μανάδες και τους πατεράδες που βγαίνουν μπροστά και βροντοφωνάζουν. Στις Αίρες ο Βασίλης, στα Τέμπη οι φοιτητές, στο βωμό του κέρδους χάνονται ζωές. Η σημερινή κινητοποίηση είναι η συνέχεια της κινητοποίησης της Κυριακής. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των φοιτητών και των μαθητών, με τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές που ενώ είχαν καταγγείλει την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν εισακούστηκαν, μπήκαν σε δεύτερο και τρίτο πλάνο. Παλεύουμε για τα παιδιά μας, μαζί με τα παιδιά μας, ούτως ώστε να τους εξασφαλίσουμε μια ζωή που τους αξίζει, χωρίς να κοστολογείται από επιχειρηματικούς ομίλους. Εμείς ήρθαμε, ξεκίνησα από το σχολείο μας, βάλαμε αυτό το πάνω στο σχολείο μας και είπαμε να έρθουμε και στην πορεία. Μαζευτήκαμε όλα τα σχολεία, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να αλλάξει όλο αυτό. Εμείς είμαστε από το δεύτερο γενικό, έχουμε κάνει και άλλες δράσεις διάφορες στο σχολείο μας, είτε με πανό, είτε με χαρτόνια, ζωγραφιές. Το εκφράσαμε με τέχνη, στείλαμε και ένα μήνυμα στο Υπουργείο για να διατρανώσουμε την οργή μας ως νεολαία. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν είμαστε ούτε ενάλγητοι και ούτε θα κάτσουμε σαυρωμένα τα χέρια. Την Κυριακή απέδειξε η νεολαία ότι μπαίνει μπροστά στους αγώνες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα. Υπάρχει δηλαδή ελπίδα. Εμείς σαν μεγαλύτεροι και σαν συνταξιούχοι συμμετέχουμε και θα είμαστε πάντα δίπλα στους αγώνες που θα δίνει η νεολαία. Το πρόβλημα είναι να μην σταματήσει. Πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα, όχι μονάχα για αυτό το γεγονός που πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί τα αφεντικά για τα κέρδη μπορούν να κάνουν τα πάντα. Το ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι η νεολαία αντέδρασε και μας γεμίζει αισιοδοξία ότι δεν θα τα αφήσει να περάσει έτσι. Στους πόσους θανάτους θα βγουν έξω? Στους πόσους? Και ρώτησε προηγουμένως αν ήταν τα παιδιά, αν ήταν του Νίκου τα παιδιά. Είναι μέσα, πρέπει να είναι το δικό μου. Μέσα είναι. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε θα πρέπει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και ότι η σιωπή από το σπίτι δεν είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει. Οπότε, σαν μαμά και εγώ, με κόρη φοιτήτρια, ήρθα να συνεισφέρω. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να ενωθούμε, γιατί αυτό δεν αλλάζει αλλιώς. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας, να αλλάξουμε αυτό το... Συναδέλφοι σε συνάδελφοι. Αυτή την κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί πραγματοποίησε το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ ΣΕΡΟΝ μπροστά από το διοικητήριο της πόλης στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που εξήγηλε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση απέτησαν να μπει τέρμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ζήτησαν επίσης ασφαλή μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους πολίτες.
Με πορεία στο κέντρο της πόλης των Σερών, μερικές δεκάδες ανθρώπων τίμησαν την μνήμη των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αξιώνοντας να μην επαναληφθεί ανάλογη τραγωδία, αλλά και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαίτιους. Η πορεία ξεκίνησε από το διοικητήριο των Σερών, καθώς εκεί ήταν το ραντεβού της ΑΔΕΔΗ, η οποία διοργάνωσε τη συγκέντρωση λόγω και της 24ωρης απεργίας. Η απεργιακή κινητοποίηση έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με το κομμάτι το οποίο αναφέρεται και στο γεγονός της ανάδειξης των ευθυνών για το τραγικότατο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα Τέμπη. Και το δεύτερο είναι η μη από εδώ και πέρα άλλη ιδιωτικοποίηση, εν πάση περιπτώσει όταν θα γίνεται κάποια ιδιωτικοποίηση να υπάρχουν όρια σαφή, τα οποία θα είναι θεσμοθετημένα για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση καταστάσεων προς τους πολίτες, διότι αυτοί που παίρνουν τους και ιδιωτικοποιούν όλα αυτά τα μέσα είτε αγαθά είναι λειτουργήματα τα οποία ως λειτουργήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Πάντως βλέπω ότι για αρχή τουλάχιστον, επειδή είναι ήδη 11 και 5, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Η κινητοποίηση έχει γίνει. Ευελπιστούμε να συγκεντρωθεί. Έχουμε λίγο και το. Τα ποσοστά συμμετοχή τα ξέρετε. Όχι, δεν γνωρίζουμε ακόμη. Είμαστε σε επικοινωνία με τα πρωτοβάθμια σωματεία να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Στην συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι όλου του δημοσίου τομέα, όπως δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι της περιφέρειας, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, αλλά και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Όχι μόνο νοσηλευτές, αλλά και ιατρικό προσωπικό. Όλοι ανέφεραν πως το δυστύχημα στα Τέμπη πρέπει να αποδοθεί ευθύνη, ενώ υπογράμμισαν και τα εργασιακά τους αιτήματα. Η σημερινή κινητοποίηση γίνεται υπό την σκέψη ενός πολύ θλιβερού γεγονότος, για το οποίο νομίζω ότι όλη η Ελλάδα θρυνεί, για την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζώων και κυρίως νέων ανθρώπων. Η σημερινή λοιπόν παράσταση διαμαρτυρίας και η απεργία αποσκοπεί ακριβώς αυτό, στο να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι διεκδικούμε πιο ασφαλής μέσα μεταφοράς, μία μέρημνα προς τον πολίτη και την καθημερινότητά του. Εμείς, σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών και εκπροσωπώντας το Σωματείο των Εκπαιδευτικών, θέλουμε αύξηση εννοείται της χρηματοδότησης στα σχολεία που κάθε χρόνο μειώνεται με ό,τι αυτό ακολουθεί. Απεργούμε εμείς για όλους αυτούς που δεν τους νοιάστηκε κανείς. Η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο που έχουμε. Έχουν ξεχαρβαλώσει την ελληνική κοινωνία, έχουν ξεχαρβαλώσει τη χώρα ολόκληρη με τις ιδιωτικοποιήσεις, την εμπορευματοποίηση των πάντων σε υγεία, πρόνοια, μεταφορές. Έχουν ξεπουλήσει λιμάνια, ράγες, αεροδρόμια. Η κοινωνία πρέπει να πάψει να κάνει τους μουγκούς, τους τυφλούς και τους βουβούς. Γι' αυτό απεργούμε σήμερα. Δεν κάνουμε μνημόσυνο. Ζητάμε ευθύνες, πολιτικές ευθύνες για αυτό το μαζικό έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Δεν είναι το τελευταίο, δεν είναι το πρώτο. Μέχρι εδώ. Είναι μια κινητοποίηση την οποία έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ, με την συμφωνούμε και εμείς, δεν διαφωνούμε σε αυτό το κομμάτι, ώστε να αναδειχτούν οι δύο πυλώνες. Ένα είναι η ιδιωτικοποίηση και ένα είναι το τραγικό συμβάν που συνέβη προχτές στα Τέμπη. Αυτό που ζητάμε εμείς το τελευταίο διάστημα και βλέπετε σε όλες τις κινητοποίησεις είναι η προσλήψη μόνιμου προσωπικού, η κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και μετατροπή των συμβασιούχων που υπάρχουν διάφορες μορφές εργασίας σε ορίστου χρόνου, ώστε να μπορέσει να λειτουργεί το νοσοκομείο όπως πρέπει. Πλέον δεν πάει άλλο για τον εργαζόμενο και πρέπει να βροντοφωνάξουμε για να έχουμε αυτό που δικαιούμαστε το 2023. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, κατά τη γνώμη μας, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, δεν είχε τα αντανακλαστικά να καυτιάσει και να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις οι οποίες υπήρχαν, και όχι το μόνο το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, επειδή πίσω μας είναι το εργατικό κέντρο. Εντάξει, το εργατικό κέντρο έχει τόση σχέση στις Σέρρες με την εργατική τάξη, όσο σχέση έχει η ασφάλεια των τρένων με τα κέρδη των επιχειρήσεων. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κρυφτούν. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε άλλο μέσα σε αυτήν την πόλη να γίνεται, να έχει γίνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα, όλες οι πόλεις να είναι στο πόδι, όλες οι πόλεις, οι απεργιακές κινητοποιήσεις οι οποίες θα έχουμε σήμερα, τα μηνύματα είναι ότι
τέτοια συμμετοχή δεν έχει θα είναι πρωτόγνωρη. Αυτές οι κινητοποιήσεις που έχουν γίνει τις προηγούμενες μέρες έχουν απίστευτη συμμετοχή κόσμου. Και το ΓΕΣΕΕ ως το βασικό τριτοβάθμιο όργανο και το Εργατικό Κέντρο Σερών κοιτάνε τα πουλάκια και σφυράνε στα άστρα. Είναι ακόμη ένα γεγονός, δυστυχώς τραγικό γεγονός, που δείχνει το ότι στο 2023 η διοίκηση συμπεριφέρεται με όρους της δεκαετίας του 50. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι παρόλες τις επανειλημμένες κρούσεις των συνδικαλιστών του ΟΣΕ για τα προβλήματα που υπάρχουν, για την τρομερή υποστελέχωση, δεν εισακούστηκαν ποτέ. Φτάσαμε έτσι σε ένα τραγικό δυστύχημα, με αποτέλεσμα τώρα τι? Τώρα θα γίνουν προσλήψεις, τώρα θα παρθούν μέτρα για την σωστή, για την ασφάλεια των μετακινήσεων, μεταγενέστερα. Αυτό το ίδιο γεγονός της υποστελέχωσης ισχύει σε όλο το δημόσιο τομέα και θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη στη διοίκηση, στην εξουσία, και ελπίζω από εδώ και πέρα να γίνει κάτι καλύτερο. Βέβαια, αυτά τα τραγικά γεγονότα δεν πρέπει να είναι οι αφορμές ώστε να λειτουργεί το κράτος μας σωστά. Εκπροσωπώντας τους δικηγόρους των Σερών, συμμετέχω και εγώ εδώ ως προς του Δικηγορικού Συλλόγου για να βροντοφωνάξουμε την απέτηση του λαού και της τοπικής κοινωνίας των Σερών για δικαιοσύνη, για φως στις έρευνες. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες σαν ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων. Ήδη ξεκινήσαμε τη σύνταξη δικογράφων. Θα παρεύουμε για να ελέγξουμε την ποινική διαδικασία. Είμαστε βέβαιοι ότι τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Σήμερα 8 Μάρτη και είναι Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και στην εκδήλωση βρέθηκε για να μιλήσει στον κόσμο ως εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Συμμαχίας Πολλών Γυναικείων Οργανώσεων, η οποία ονομάζεται Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Φεμινιστική Απεργία στις 8 του Μάρτη, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή. Και είναι στα αιτήματά μας, όπως είναι η ισότητα των φύλων, η ίση συμμετοχή στο δημόσιο βίο, 50-50 παντού, όπως είναι το σπάσμα των στερεοτύπων των πατριαρχικών που κρατάνε τις γυναίκες δέσμιες στη φροντίδα και τους αφαιρούν ελεύθερο χρόνο, όπως επίσης είναι ένας θεσμικός φορέας που θα φροντίσει για όλα αυτά, δηλαδή το να ξαναγίνει η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας, να ξαναγίνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και να αναβαθμιστεί το θέμα της ισότητας ακόμη και σε υπουργικό επίπεδο. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να δούνε οι γυναίκες μέρες ισότητας και παρουσίας στη δημόσια σφαίρα. Το διεκδικούν οι γυναίκες το 2023? Το διεκδικούν περισσότερο από ποτέ. Όπως βλέπετε, γυναικεία κινήματα και διαδηλώσεις γυναικείες και φεμινιστικές εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο, είναι πολυπληθείς. Πορεία διαμαρτυρίας για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΕΠΑΛ Ροδόπολης και του Γενικού Λυκείου Ποροϊών, φωνάζοντας συνθήματα με αίτημα την απόδοση ευθυνών, χωρίς καμία συγκάλυψη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Αρχικά οι μαθητές έκαναν συμβολική κατάληψη και στη συνέχεια πορεία στους δρόμους της Ροδόπολης. Συμβολική κατάληψη των σχολείων τους πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί μαθητές και μαθήτριες του ΕΠΑΛ Ροδόπολης και του Γενικού Λυκείου Ποροϊών, ζητώντας να μην υπάρξει ποτέ άλλο τέτοιο δυστύχημα όπως αυτό των Τεμπών, αλλά και να βρεθούν όλοι οι υπαίτιοι του. Στη συνέχεια, οι μαθητές πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Ροδόπολης. Κάναμε κατάληψη για να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την τραγωδία που έγινε στα Τέμπη και προχωρήσαμε μαζί με το Γενικό Λύκειο Κάτω Ποροϊών σε πορεία προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Να κοιτάξει το κράτος για την καλύτερη ασφάλεια των πολιτών, γιατί το τρένο είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί πολύ η νεολαία. Η πορεία των μαθητών κατέληξε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ροδόπολης, με τους μαθητές να φωνάζουν συνθήματα με αίτημα την απόδοση ευθυνών χωρίς καμία συγκάλυψη για το δυστύχημα. Δεν έφτασες ποτέ, εκδίκηση θα πάρουμε για σένα, ναι μικρέ. Φέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί. Τη
Την στάση του Κώστα Καραμαλή μετά το φωνικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη επένεσε στη Βουλή ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ήταν μια πράξη ευθύνης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Την πράξη της παραίτησης από τον Υπουργικό Θόκο του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή μετά το μοιραίο ατύχημα στα Τέμπη επένεσε ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος. Όπως ανέφερε από το βήμα της Βουλής, στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες συνηθίζουν να λένε οι πολιτικοί ότι έχω πολιτική ευθύνη, αλλά να μην παρετούνται. Δεν συνειδητοποιούν και δεν συνειδητοποιείται ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι βαρύτερες από τις ποινικές. Είναι άλλης τάξης βέβαια, αλλά είναι βαρύτερες. Και η παραίτηση είναι η απάντηση στην πολιτική ευθύνη. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ευθύνες, που μας πέφτει λόγος, η παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών, του κ. Καραμαλή, ήταν μια πράξη ευθύνης. Στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, συνηθίζουν να λένε οι πολιτικοί ότι έχω πολιτική ευθύνη, αλλά να μην παραιτούνται. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με ένα θέμα το οποίο προκαλεί έτσι εντύπωση ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την αντίρρησή τους και την αντίθεσή τους στο ζήτημα αυτό και κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Καρπουχτής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων της ΔΕΗ ΑΣΕΡΟΝ. Κύριε Καρπουχτή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, το σωματείο και το σωματείο το δικό σας, το σωματείο των ΣΕΡΟΝ, διαμαρτύρεται για το ζήτημα αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι ενημέρωση έχετε? Ναι, αύριο στις 11 η ώρα πανελλαδικά, όλες οι ΔΕΙΑ, κλείνουμε όλες οι ΔΕΙΑ με στάση εργασίας τετράωρη, διαμαρτυρόμενοι για την υπαγωγή των ΔΕΙΑ στην ΡΑΕ, η οποία τώρα μετανομάζεται σε ΡΑΕΗ, ναι. Δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Εμπορίου, τώρα πλέον θα περιλαμβάνει και την ίδρυυση και τα απόβλητα. Η υπαγωγή σε αυτή την Ρυθμιστική Αρχή πραγματικά μας βρίσκει αντίθετους, καθότι αυτή η αρχή, αναγνωρίζουμε όλοι, ρυθμίζει την αγορά εργασίας, την αγορά ενέργειας, την αγορά εμπορίου. Είναι δηλαδή μια αρχή η οποία ελέγχει τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να πούμε ότι η ΔΕΙΑ, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΣ χρησιμοποιούν και διανέμουν στον κόσμο ένα κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό. Το νερό παρέχεται στην κοινωνία από δημόσιους φορείς και δήμους. Δηλαδή δεν είναι ένα προϊόν ανταγωνίσιμο στην αγορά. Εμείς δηλαδή με ποιους θα ανταγωνιστούμε? Η ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, ας πούμε, θα ανταγωνιστεί με ποια? Με τη ΔΕΙΑ Δράμας ή με τη ΔΕΙΑ Καλαμάτας? Άρα αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα θέμα, όπως εμείς λέμε, προς την έξοδο για την ιδιωτικοποίηση και την αποδημοτικοποίηση όλων αυτών των υπηρεσιών. Το σχέδιο αυτό νόμου δηλαδή λειτουργεί ως προθάλαμος, λέτε, για την ιδιωτικοποίηση του νερού? Ναι, ξεκάθαρα αυτό ακριβώς, γιατί η ρυθμιστική αυτή αρχή θα ορίζει πλέον μέσα στα σχέδιά τους, είναι να ορίζει πλέον μια τιμή, ενιαία τιμή για όλη την επικράτεια της χώρας, ναι. Που αυτό φανταστείτε δηλαδή όπως έχει γίνει και με τη ΔΕΗ, που τα βλέπουμε με τους πανάκριβους λογαριασμούς που έρχονται τώρα, τι θα συμβεί όταν θα ορίσουν μια τιμή ενιαία για όλη τη χώρα, η οποία σίγουρα θα είναι μια τιμή πανάκριβη και κατακόρυφα προς τα πάνω. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα απαγορεύει ακόμη και αυτή τη δυνατότητα κάποιων δήμων, δημοτικών επιχειρήσεων, να κρατούν για πολύ καιρό σταθερή την τιμή του νερού ή ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις να τη μειώνουν κιόλα. Όσοι λοιπόν δεν θα συμμορφώνονται σε τέτοιες αποφάσεις, θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα, τα οποία θα επιβάλλονται σε όλες αυτές τις δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι έχει να συμβεί όταν συμπολίτες μας οικονομικά ευάλωτοι δεν θα μπορούν να πληρώνουν το νερό,
για τους λόγους της οικονομικής δυσπραγίας που όλοι πολύ ζούμε σήμερα. Αρχικά εσείς κάνετε αύριο την τετράωρη στάση εργασίας. Το επόμενο διάστημα ίσως να σας δούμε με και άλλες κινητοποιήσεις οι οποίες θα γίνουν. Ναι, οι κινητοποιήσεις είναι σίγουρο ότι θα γίνουν και άλλες. Mm-hmm. Μάλιστα εμείς ως εργαζόμενοι ζητάμε και από τις διοικήσεις των ΔΕΙΑ, τους προέδρους των ΔΕΙΑ και τους δημάρχους, πραγματικά αν αυτά που λένε και υποστηρίζουν ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν πωλείται, αυτό πλέον πρέπει να το αποδείξουν στην πράξη και όχι στα λόγια. Δηλαδή θα πρέπει να μπουν μπροστά και οι δήμαρχοι για να αποδείξουν πραγματικά ότι υπερασπίζονται το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Πάντως κύριε Καρπουχτσή, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη σας. Ο κύριος Κρέκας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, λέει ότι δεν θέλουμε να δυτικοποιήσουμε τα νερά. Φέρνουμε το νομοσχέδιο διότι τα δημόσια μονοπόλια δεν ελέγχονται σωστά. Ελέγχονται, λέει, πλημελώς, αν και ασκούν πολύ σοβαρή υπηρεσία για τη δημόσια υγεία και για τη δημόσια οικονομία. Ναι. Αυτό λέει. Φανταστείτε ότι η επιτροπή της ΡΑΕΗ αποτελείται περίπου από 12 άτομα. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε κι εσείς. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα 10-12 άτομα ότι θα ελέγχουν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα όλες τις ΔΕΙΑ. Αυτό είναι ένα πρόσχημα για να επιβάλλονται πρόστιμα στις ΔΕΙΑ και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Μάλιστα μέσα στο σχέδιο υπάρχει και το 6% του τζίρου επί του τζίρου όπου θα δίνεται σε αυτήν την υπηρεσία τη ρυθμιστική αρχή τέλος πάντων για τη συντήρηση αυτής της υπηρεσίας. Δηλαδή φανταστείτε ότι μια ΔΕΙΑ που έχει ένα τζίρο 10 εκατομμυρίων περίπου ότι θα δίνει κάθε χρόνο γύρω σε 600.000 ευρώ για να συντηρεί αυτή την υπηρεσία. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν για έργα στον κάθε Δήμο, στην κάθε πόλη. Δηλαδή αυτά είναι για μας πραγματικά απαράδεκτα και μάλιστα να πούμε εδώ ότι το νομοσχέδιο έρχεται αυτές τις μέρες που πραγματικά σε όλη την Ελλάδα θρυνούμε αυτό το τραγικό γεγονός το οποίο μάλιστα είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ και μέσα σε αυτήν την αντάρα της θλίψης έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν στα μουλοχτά αυτό το νομοσχέδιο. Και μόνο αυτό πολιτικά τουλάχιστον για μας είναι και ανήθικο και ντροπή. Κύριε Καρπουχτσή, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες για το ζήτημα αυτό. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Πάμε σε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Είμαστε εκτεθειμένοι μέσα στα σχολεία μας, μαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς τα σχολεία δεν έχουν σχέδια σεισμικής προστασίας και εγκεκριμένα σχέδια πυροπροστασίας. Αυτό ανέφερε η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, Ειρήνη Ζαπάρα, η οποία και ζήτησε από το Δήμο Σερών και την πολιτεία περισσότερα χρήματα για την ασφάλεια όλων. Ο αντιδήμαρχος έργων του Δήμου Σερών, Γιώργος Νυχτοπάτης, μιλώντας στην εκπομπή 2 ώρες μαζί, απαντά πως όντως δεν υπάρχει μελέτη στατικής επάρκειας, όχι όμως μόνο για τα σχολεία αλλά και για όλα τα δημόσια κτίρια. Το εντυπωσιακό είναι πως ο αντιδήμαρχος παραδέχτηκε πως αυτό δεν έγινε γιατί το θέμα δεν πουλούσε και δεν είχε πολιτικό αποτύπωμα. Χωρίς σχέδια σεισμικής προστασίας και εγκεκριμένα σχέδια πυροπροστασίας λειτουργούν τα σχολεία των Σερών, με την πρόεδρο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειρήνη Ζαπάρα να αναφέρει πως τώρα ο Δήμος ολοκλήρωσε μία μελέτη και τώρα θα ξεκινήσει να πραγματοποιεί ελέγχους με την τεχνική του υπηρεσία ώστε να δει τι συμβαίνει και εάν τα σχολεία είναι ασφαλή για τους μαθητές. Η κυρία Ειρήνη Ζαπάρα πάντως ανέφερε πως οι εκπαιδευτικοί δεν πήγαν στον εισαγγελέα να καταγγείλουν το γεγονός ακόμη και μετά το θάνατο του 11χρονου Βασίλη στο ένατο δημοτικό σχολείο, καθώς τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά εδώ και χρόνια στη δημοτική αρχή. Κύριο μέλημα και το κύριο αίτημα είναι να υπάρξει μια κρατική ημέρημνα για την φροντίδα των σχολείων. Τα σχολεία εδώ, τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω για την πόλη μας, τώρα κάνει ο Δήμος μία μελέτη, έχει ολοκληρωθεί και θα αρχίσει να υλοποιείται. Λειτουργούν χωρίς σχέδια σεισμικής προστασίας,
λειτουργούν χωρίς σχέδια πυροπροστασίας εγκεκριμένα και καταλαβαίνετε ότι είμαστε εκτεθειμένοι εμείς και οι μαθητές μας και εννοείται ότι μαζί με τους μαθητές μας όλοι οι γονείς σε συνθήκες που δεν μπορούμε πάντοτε να τις ελέγξουμε. Πήγατε στον εισαγγελέα. Για ποιο πράγμα? Για αυτό, ότι δεν έχουμε προστασία, ότι μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε αλήθεια. Είναι γνωστά αυτά και είναι δρομολογημένα, έχουν γίνει και αιτήματα. Σας είπα ότι εμείς εδώ στις Σέρες από την προηγούμενη ακόμα δημοτική αρχή είχε προκηρυχθεί μία μελέτη και αυτή τη στιγμή και τα σχολεία έχουν ενημέρωση ότι θα περάσουν κλιμάκια του Δήμου για να δουν και τις εγκαταστάσεις και, και θα γίνουν και οι ενέργειες για, για τα πιστοποιητικά προστασίας. Από το συμβάν με το παιδάκι έχουν περάσει 3 μήνες. Πήγε σε κάποιο σχολείο, έστω σε ένα, ξεκίνησαν. Στο δικό μου το σχολείο δεν έχει έρθει. Έχουν γίνει επαφές, δεν ξέρω αν έχουν γίνει επισκέψεις, δεν έχω ενημερωθεί. Έχουν γίνει επαφές ότι θα περάσουν κλιμάκια του Δήμου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Νυχτοπάτης παραδέχτηκε πως όντως δεν υπάρχει μελέτη στατικής επάρκειας, όχι όμως μόνο για τα σχολεία, αλλά για όλα τα δημόσια κτίρια. Το εντυπωσιακό είναι πως ο αντιδήμαρχος παραδέχτηκε πως αυτό δεν έγινε. Γιατί? Γιατί το θέμα δεν πουλούσε και δεν είχε πολιτικό αποτύπωμα. Είναι δεδομένο ότι όχι μόνο τα σχολεία μας και πολλά άλλα κτίρια δυστυχώς δεν έχουν μελέτη στατικής επάρκειας. Και θα πω τι εννοώ. Αυτό το πρόβλημα ισχύει όχι μόνο για τα σχολεία και για πολλά άλλα κτίρια. Και μάλλον δεν υπάρχει αυτό, γιατί όταν γινόταν τα κτίρια δεν έπαιρνε κανένα κτίριο άδεια. Και επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές, ότι δυστυχώς και πολλά σχολεία και πολλά δημοτικά κτίρια δεν έχει γίνει ποτέ μελέτη στατικής επάρκειας, γιατί ήταν κάτι που δεν ενδιέφερε κανέναν. Το λέω τόσο ψυχρά. Στατικής επάρκειας, αυτό λέτε. Και όσο πραγματικά είναι, ναι. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι ακόμη και κάποιες νομιμοποιήσεις που έγιναν με βάση την νομοθεσία, την ισχύουσα τώρα, τη νέα νομοθεσία, δεν προχώρησαν να φτάσουν μέχρι τη μελέτη στατικής επάρκειας όλων των κτιρίων. Επαναλαμβάνω, ήταν κάτι που δεν πουλούσε. Το έχω πει και έχω αναφέρει και για άλλα παραδείγματα, δυστυχώς. Και οι δήμαρχοι όλοι, οι δημοτικές αρχές, και όχι μόνο, δεν ασχολήθηκαν πολύ με αυτό το θέμα. Γιατί ήθελε πολλά λεφτά και δεν είχε πολύ μεγάλο κόστος. Πολύ μεγάλο πολιτικό, ναι. Πώς το λένε, αποτύπωμα. Αντιδήμαρχοι όμως, μιλάμε όμως για ανθρώπινες ζωές. Το καταλαβαίνω. Δεν πουλούσαν οι ανθρώπινες ζωές. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουν δοθεί ήδη περισσότερα χρήματα και από την κυβέρνηση στα σχολεία, ώστε να μην γίνουν άλλα πράγματα και να γίνουν περισσότερα πράγματα κυρίως στα σχολεία που, όπως λέτε και εσείς, έχει πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς και αυτό δεν έγινε. Ο Δήμος, παράδειγμα Σερών, όταν παίρνει το έτος για κάθε σχολείο, για τα έξοδα του, όχι τα λειτουργικά, τα κτηριακά, 250.000 σάτα, με αυτά πρέπει να κάνει όλες τις εργασίες σε όλα τα σχολεία. Σαν να μου λέτε, αντιδήμαρχε, να κάνουμε και διάλογο. Σαν να μου λέτε δηλαδή τώρα ότι δεν πουλάει το θέμα και υπάρχει σχολείο το οποίο ενδεχομένως κινδυνεύει και να θρηνήσουμε θύματα αύριο μεθαύριο. Είπα δεν πουλούσε. Τώρα τελευταία ευτυχώς αρχίσαμε να ασχολούμαστε σοβαρά, όπως ξέρετε, με τα ρέματά μας, με τέτοια θέματα ασφάλειας, που είναι πραγματικότητα. Ψέματα είναι. Παλιά δεν έπαιζαν αυτά. Δεν ασχολήθηκε κανένας με τέτοια θέματα. Σας είπα γιατί. Γιατί ήθελε πάρα πολλά χρήματα και το αποτύπωμα ήταν μικρό. Εξίσου σημαντική η αποκάλυψη ότι τώρα η τεχνική υπηρεσία αλλάζει όλους τους ηλεκτρολογικούς πίνακες σε σχολεία και δημοτικά κτίρια. Διορθώνουμε όλους τους πίνακες, εδώ και καιρό μάλλον, τους πίνακες που έχουμε, τα πύλα. Ξέρετε, τα πύλα είναι αυτά που μοιράζουν το ρεύμα, ναι, σε κοινόχους τους χώρους. Ναι. Σε κοινόχους τους χώρους, τα οποία ήταν σε τραγική κατάσταση. Αυτό είναι μπορεί να καταλήξει πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά επειδή για το Δημότη δεν φαίνεται, ούτε αυτό ήταν προτεραιότητα. Αν δείτε φωτογραφίες, το τι πίνακες βρήκαμε και τι αλλάζουμε, και τώρα θα αλλάξουμε και τους τελευταίους μια υπηρεσία που θα δώσουμε τη διαδικασία κατεπήγοντος, δυστυχώς ήταν πραγματικότητα. Θέματα που δεν απασχολούσαν πολύ τους θερετούς, έτσι να λέω, δεν πουλούσαν πολύ. Ψυχρά το λέω, ας τιμώσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν είχαμε θύματα, τι θα γινόταν μετά? Τότε θα ψάχναμε να δούμε τι έτρεξε, γιατί είχε κάνει. Ποιο φταίει, τι φταίει, φταίει ο Θεός, φταίει ο Κότας, φταίει ο Θεός. Παράδειγμα, γιατί ο πίνακας, αν το δείτε μέσα, είναι διαλυμένος, γιατί λείπει η ασφάλεια αντιπροπληξίας. Καταλάβατε, απίστευτα πράγματα. Το δεύτερο, τα λύνουμε όλα αυτά και θα είναι λυμμένα μέχρι το τέλος τουλάχιστον της παραγωγής μας. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στη σχολική μονάδα στον Δήμο των Σερών, σύμφωνα με τον Γιώργο Νυχτοπάτη, είναι στο 3ο γυμνάσιο, όπου εκεί 2 αίθουσες παραμένουν κλειστές γιατί υπάρχουν ρογμές. Ο αντιδήμαρχος έργων ανέφερε επίσης ότι σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι έλεγχοι για τους λέβητες σε όλα τα σχολεία. Οι έλεγχοι αρχικά έγιναν στα χαρτιά
Γι' αυτό και πέρασαν 3 μήνες από το θάνατο του μικρού Βασίλη για να πάει η τεχνική υπηρεσία στα σχολεία. Πώς γίνεται αντιδήμαρχε ο έλεγχος? Ξέρουμε σε κάθε σχολείο τι έχουμε, που έχουμε τα σχολεία μας, τα ξέρουμε. Δεν, ναι. Οι δικοί μας άνθρωποι, ή τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται από την τεχνική υπηρεσία με τα σχολεία και από την ΕΣΕΠΕ και ΕΣΕΔΕ, έχουν γνώση του κάθε σχολείου. Δεν χρειάζεται να πάμε πρώτα εκεί. Ο άνθρωπος όμως που θα αναλάβει να μας πει επίσημα τι συμβαίνει σε κάθε υπηρεστάσιο, τώρα θα πάει σε κάθε σχολείο. Ναι, 3 μήνες πέρασαν από το δυστύχημα. 3 μήνες πέρασαν από το δυστύχημα. Σας λέω ότι έχουν κάνει την προεργασία όλοι που χρειάζεται όμως. Αυτό εξηγώ τόση ώρα. Μάλιστα. Δεν χρειαζόταν η υπηρεσία να πάει, γιατί οι άνθρωποι της υπηρεσίας που ασχολούνται με σχολεία κάνουν συχνές επισκέψεις εκεί. Και αναφέρομαι στα υπηρεστάσια κυρίως και τα υπόλοιπα μικροθέματα, αν να μας κάνουν έγγραφα οι άνθρωποι με κάτι οπτικά που βλέπουν ένα πρόβλημα, χειραγματίσματα. Και αυτά σε μεγάλο βαθμό λύνονται. Όχι η... όλα, το καταλαβαίνω. Όχι όλα. Οι ίδιοι έλεγχοι. Κάτι θα... προτεραιότητα σε αυτά που είναι θέματα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Οι ίδιοι έλεγχοι θα γίνουν και στα σχολεία της περιφέρειας, στα χωριά του Δήμου σας. Για όλο το Δήμο μιλάμε. Φυσικά για όλο το Δήμο ξέρω. Για όλα τα σχολεία. Δεν ξεχωρίζουμε πόλη και. Εννοείται για όλα τα, για όλα τα σχολεία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σύντομα λοιπόν θα έχουμε νέα και γι' αυτό. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χρήματα επιπλέον υπάρχουν για σε περίπτωση χρειαστεί ό,τι πρέπει να γίνουν εργασίες. Για λεβιτοστάσια, για ρογμές κτλ. Επαναλαμβάνω, βάζουμε ότι επιπλέον 300.000 από το Δήμο Σερών. Δεν θα φτάσουν σίγουρα, θα βάλουμε και άλλα. Αλλά απλώς ξεκινάμε με αυτές τις 300.000. Επαναλαμβάνω, επιπλέον από τα χρήματα ΣΑΤΑ που έχουμε. Πάντως αυτό που λένε και οι γονείς των μαθητών του Δήμου των Σερών, δεν θέλουν να ακούσουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για εργασίες οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν για να μην σημειωθεί. Γίνονται όμως και εργασίες, να μην είμαστε άδικοι, και το αναγνωρίζουν και οι διευθυντές των σχολείων όλων. Γίνονται εργασίες αρκετές. Προφανώς δεν έγιναν όλα τα σχολεία τέλεια, το αναγνωρίζω αυτό. Επαναλαμβάνω όμως, κυρίως δίνουν προτεραιότητα στα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Παραμένουν οι ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπως καταγγέλει για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου, Βαγγέλης Παπαμιχάλης. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με την ειδικότητα του ουρολόγου, με την διοίκηση του νοσοκομείου και την ιατρική υπηρεσία να επιμένει να βγάζει εφημερίες για την ουρολογική κλινική χωρίς γιατρούς. Η κατάσταση είναι ακριβώς αυτό το οποίο υπάρχει στους σιδηροδρόμους. Δηλαδή, όπως στους σιδηροδρόμους υπήρχε μια κατεύθυνση και υπάρχει μια κατεύθυνση με 4 πακέτα που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο της υγείας, όπου έχουμε μια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νοσοκομεία να παρέχουν το ελάχιστο πακέτο δωρεάν στους πολίτες και όλα τα υπόλοιπα να είναι ιδιωτικοποιημένα. Χωρίς ουρολόγους εδώ και μήνες παραμένει το Γενικό Νοσοκομείο των Σερών με το διοικητή του νοσοκομείου και την ιατρική υπηρεσία να επιμένει να βγάζει εφημερίες για την ουρολογική κλινική χωρίς γιατρούς. Τι πιο φυσικό για τη διοίκηση και το διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας από το να βάζουν εφημερία στην ουρολογική κλινική τους γυναικολόγους ή τους ορθοπαιδικούς, ακόμη και τους οτορινολαριγκολόγους. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, αποδεικνύονται με έγγραφο από το νοσοκομείο και τις εφημερίες που βγαίνουν. Έχουμε μια κατάσταση, την οποία εγώ θα το ξαναπώ, σε ορισμένες συνθήκες γίνεται ακόμα και επικίνδυνη για τους πολίτες. Δηλαδή, όταν δεν έχεις αυτή τη στιγμή ουρολόγους μέσα στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίζονται ουρολογικά περιστατικά και η ίδια η διοίκηση επιμένει να βγάζει εφημερία ουρολογικής, και αν δείτε βγαίνει η εφημερία ουρολογικής, μπορώ να σας στείλω τα χαρτιά, και τη μία μέρα καλύπτει ο Ριλά, την άλλη μέρα καλύπτει ο ορθοπαιδικός και την τρίτη μέρα ο γυναικολόγος. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να θεωρούνται ασφάλεια το 2023 και παροχές υπηρεσιών υγείας. Αυτά είναι αυτό ακριβώς που σας έλεγα πριν. Είναι το ελάχιστο πακέτο, δηλαδή αν εσείς αυτή τη στιγμή παξίλο πάθετε κάτι εδώ, εγώ ως γιατρός οφείλω να σας δώσω τις πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων δεν μπορούν να αρνηθούν την εφημερία στην ουρολογική, καθώς πρόκειται για τις ημέρες που ήδη εφημερεύουν στις κλινικές τους. Οπότε η διοίκηση και ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας θεωρούν ότι μπορούν να δώσουν άνετα τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που θα πάει στο νοσοκομείο με ουρολογικό πρόβλημα. Αυτοί δεν εφημερεύουν εκείνη την ημέρα ούτως ή άλλως για την κλινική τους. Βγαίνει λοιπόν ένα χαρτί ότι σήμερα καλύπτουν και τα ουρολογικά περιστατικά. Και βγαίνει και με μια λογική ότι να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να διακομίζει το περιστατικό αν χρειάζεται εκεί που χρειάζεται να διακομιστεί. Αυτό όμως εδώ δεν μπορώ να σας πω ότι είναι ασφαλές. Δεν μπορεί να είναι ασφαλές ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικός χρόνια ο Ριλά. Και το αντικείμενό του είναι συγκεκριμένο και δεν έχει
έχει καμία σχέση με την ουρολογία. Να είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να εκτιμήσει αν ο ασθενής χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια από ουρολόγο ή δεν χρειάζεται. Γι' αυτό υπάρχουν το 2023 οι εξειδικεύσεις, γι' αυτό συνεχώς στην ιατρική υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση, ακόμα δηλαδή και σε ειδικότητες βλέπουμε να γίνονται κομμάτια και να εξειδικεύονται ακόμα περισσότερο γιατροί, γιατί είναι τέτοιος ο όγκος της γνώσης που δεν μπορεί να περιορίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να το παίξουν πανεπιστήμονες. Εμείς λοιπόν στην εποχή του Αριστοτέλη δεν θα γυρίσουμε τη χώρα και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε να έχουμε υπηρεσίες υγείας που να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού το 2023. Αν βέβαια πάθει κάποιος κάτι σοβαρό από ένα ουρολογικό πρόβλημα, γιατί ο ορθοπαιδικός δεν θα ξέρει τι συμβαίνει καθώς δεν είναι η ειδικότητά του, τότε την ευθύνη θα πρέπει να την αναζητήσει ο ασθενής, όχι από τον γιατρό, αλλά από την διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας. Οι γιατροί, μάλιστα, για να προστατέψουν την θέση τους και την ιατρική τους υπόλοιψη, θα κινηθούν νομικά απέναντι στην διοίκηση του νοσοκομείου. Οι γιατροί του νοσοκομείου και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και οι ίδιοι οι γιατροί αυτών των ειδικοτήτων έχουν κάνει τα απαραίτητα έγγραφα. Από όσο ξέρω, θα κινηθούν και νομικά απέναντι σε αυτή τη διαδικασία για να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ότι δεν είναι δική τους ευθύνη για το τι μπορεί να συμβεί σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά είναι ευθύνη της διοίκησης ως εκφραστή του πολιτικής οι οποίες εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας. Εντάξει, αν θέλουμε να έχουμε υπηρεσίες υγείας όπως θα έπρεπε σε αυτόν τον νομό, θα έπρεπε να βάλουμε κάτω και να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστούν και να καλύπτονται οι ανάγκες τις οποίες έχουν οι πολίτες σε αυτήν τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, και να δούμε τι γιατρούς χρειαζόμαστε, τι νοσηλευτικό προσωπικό χρειαζόμαστε, για να μπορείς να έχεις δωρεάν υπηρεσίες υγείας, άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε όλους. Εκδήλωση με θέμα το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των δημόσιων υπαλλήλων συνδιοργανώνουν το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία με τον Ανοχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Σερών την 5η στις 7 το απόγευμα στο Φίλιππος Ξενία. Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, η ΑΔΔ σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Σερών συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των δημόσιων υπαλλήλων. Αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία. Το θέμα θα αναπτύξει ο δικηγόρος εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος. Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Σερών καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν το παρόν και να ενημερωθούν υπεύθυνα από τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο για ένα θέμα που αφορά όλους. Είναι μια εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η εκτελεστική γραμματεία του Μοναρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ από το Σεπτέμβριο έχει κινήσει αυτήν την οργάνωση της Εσπερίδας, θα τη λέγαμε. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν όπου θα έρθει ο γνωστός εργατολόγος και εμβριθής γνώστης των εργασιακών θεμάτων και συνταξιοδοτικών, ο κύριος Μπούρλος Δημήτριος. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για να πραγματοποιηθεί την 5η. Στο Ξενία, 5η μιλάμε για 9 Μαρτίου, στο Ξενία 7 η ώρα το απόγευμα. Εκεί θα μπορούν οι συνάδελφοί σας να έρθουν να δουν τι γίνεται με τα ένσημά τους, να κάνουν ερωτήσεις. Θα γίνει μια τοποθέτηση από τον κύριο Μπούρλο, θα έχουμε και ερωτήσεις. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, ο κάθε δημόσιος υπάλληλος και κάθε υπάλληλος έχει μια πληθώρα, είναι μια διαφορετική κατηγορία. Δεν μπορεί να εμφανιστούν 500 άτομα για να έχουν 500 διαφορετικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να τις ομαδοποιήσουμε για να μην είναι και. Γιατί αρχίζει και κουράζει πλέον. Άλλος λέει: εγώ δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό, άλλος δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και κάτι το οποίο θα οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να κουμπά το σύνολο των παρόντων εκεί. Θα είναι από τις 7 έως και τις 9-10. Θα ξεκινήσει στις 7. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έρθει και από ό,τι έχω ενημερωθεί από την ΑΔΔ, γιατί είναι σε συνεργασία και με την ΑΔΔ και με το Πολύκεντρο. Έτσι, από ό,τι έχω μάθει, θα έρθει και ο κύριος Πολυμερόπουλος και ο κύριος Μπράτης, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Και επίσης θα έρθει και από το Πολύκεντρο κάποιος, πιθανόν ο πρόεδρος. Επομένως, θα είναι μια, γι' αυτό το χαρακτήρισαν ως Εσπερίδα. Θα έχουν μια μικρή τοποθέτηση τα άτομα τα οποία προανέφερα και στη συνέχεια θα έχουμε μια αναλυτική εισήγηση από τον κύριο Μπούρλο. Συνεφιασμένος θα είναι για αύριο και ο ουρανός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις Σέρρες η θερμοκρασία από 6 έως 19 βαθμούς, στην Δράμα από 4 έως 17, στην Καβάλα η θερμοκρασία από 5 έως 14 βαθμούς, στην Ξάνθη από 4 έως 16 βαθμούς, στην Κομοτηνή από 6 έως 16, στην Αλεξανδρούπολη από 9 έως 16 βαθμούς και στην Ορεστιάδη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.